Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, ο καιρός θα έχει μια μερική αστάθεια, τουλάχιστον στα κεντρικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, όμως φυσιολογικές γενικότερα συνθήκες για την εποχή. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς θα έχουν τα πράγματα, πρώτα από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία. Να πούμε ότι οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές, μέχρι 23 στον Ιόνιο, μέχρι 26 τοπικά στην Ηλία. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, γενικότερα έθριος όμως ο καιρός. Οι άνεμοι γενικά θα είναι βορειοδυτικών διευθύνσεων 2 με 3 μποφόρ το πρωί. Αργότερα θα ενισχυθούν, θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 4 και τα 5 στο Κυπαρισιακό. Κατεβαίνοντας νοτιότερα στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθυρα, το πρωί και το μεσημέρι θα έχουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και περιμένουμε κάποιους τοπικούς όμβρους, κάποιες ψυχάλες δηλαδή, στα ανατολικά τμήματα καθώς και στα ορεινά. Θερμοκρασίες μέγιστες 24 με 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί στο νότιο Ιόνιο, το Μεσσηνιακό και τον Λακωνικό και νότιο δυτικοί μέχρι 4 στο νότιο Μυρτό. Να παρατηρήσουμε επίσης ότι οι άνεμοι από το μεσημέρι και μετά, τόσο στο νότιο Ιόνιο όσο και στον Μεσσηνιακό, θα ενταθούν και θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 5 και ίσως για λίγο και τα 6 μποφόρ. Ανεβαίνοντας τώρα στην Αρκαδία και την Αργολίδα, πρωί και μεσημέρι, ίσως έχουμε κάποιες μπόρες στα ορεινά, κάποια ψυχάλα, κάποιους όμβρους, κυρίως στα ανατολικά. Γρήγορα όμως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Θερμοκρασίες μέγιστες 25 με 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι τόσο στον Αργολικό όσο και στο Βόρειο Μυρτό και θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 3-4 μποφόρ. Αργότερα θα πέσουν όμως. Ανεβαίνοντας στην Κορινθία αλλά και στα παράλια της Νότιας Στερεάς, παρατηρούμε ότι οι άνεμοι στο Σαρονικό είναι μεταβλητοί, κανένα πρόβλημα. Βορειοδυτικοί όμως είναι στο Ανατολικό Κορινθιακό μέχρι 4 μποφόρ. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές ψυχάλες, λίγους όμβρους, κυρίως στα ορεινά της Αχαΐας. Δυτικότερα τώρα, βλέποντας την Αχαΐα αλλά και τα παράλια της Νότιας Τετωλακαρνανίας, μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 26 βαθμούς, πάντα στα δυτικά τμήματα όμως. Επίσης να πούμε ότι οι άνεμοι στον Πατραϊκό θα είναι δυτικοί μέχρι 4, ενώ από το μεσημέρι και το απόγευμα θα ενταθούν οι άνεμοι στον Κορινθιακό και θα φτάσουν 5 και πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ. Νεφώσεις λίγες, τοπικά αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς κάτι περαιτέρω το ιδιαίτερο. Να συνοψίσουμε λοιπόν και να πούμε ότι ο καιρός στα υπηρωτικά της Πελοποννήσου το μεσημέρι θα έχει λίγες πρόσκαιρες μπόρες και λίγες ψυχάλες, λίγο ψυχαλόβροχο. Άνεμοι βορειοδυτικοί και θα είναι με ξάρια, περιμένουμε στον Κορινθιακό αλλά και στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή. Να δούμε τώρα τα συστήματα πώς έχουν. Σήμερα το βράδυ, αυτή την ώρα δηλαδή, το σύστημα το οποίο ήταν χθες στην Ισπανία και στη Δυτική Γαλλία, μετακινήθηκε γρήγορα βέβαια, έχει φτάσει στην Ιταλία, δίνει βροχές στην Κορσική, στη Σαρδινία, στην Κεντρική Ιταλία, γενικότερα δίνει φαινόμενα. Αυτό θα κινηθεί πολύ γρήγορα όμως ανατολικά, βόρειο-ανατολικά και αύριο λοιπόν Μεγάλη Πέμπτη η εικόνα θα είναι ως εξής. Θα επηρεάζεται κυρίως από τη Θεσσαλία και πάνω. Το σύστημα θα μας επηρεάζει καθώς τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, δίνοντας μια αστάθεια η οποία θα είναι μεγαλύτερη στα υπόλοιπα Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα από ό,τι στα δικά μας μέρη. Να δούμε τώρα λοιπόν και οι άνεμοι που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από σήμερα λοιπόν έως και την Δευτέρα του Πάσχα, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, οι άνεμοι βέβαια θα είναι 5 έως 6 μποφόρ. Στα πελάγι θα γίνουν βόρειοι με την ίδια ένταση. Αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι οι άνεμοι στη στεριά. Άνεμοι στη στεριά θα έχουν ένταση, την μεγαλύτερη έντασή τους, τη Μεγάλη Παρασκευή. Φαίνεται λοιπόν να είναι οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, τουλάχιστον 5 μποφόρ και πρόσκαιρα σε κάποια παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν και τα 6. Εκεί λοιπόν χρειάζεται προσοχή γιατί ήδη έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο. Να δούμε μια άλλη εικόνα τώρα, έναν άλλο χάρτη που σημαίνει ότι για κάποιους που θα θέλανε να ταξιδέψουν στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό της Αναστάσεως, για το Άγιο Φως, ο καιρός θα είναι περίπου σαν το δικό μας, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, ελάχιστες 12 με 13, μέχρι στις 23 με 24. Σχεδόν πανομοιότυπος ο καιρός. Αυτά για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.